Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βλέπετε και παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από την διαδικτυακή συχνότητα του Αργό Web TV εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την κεντρική περιφέρεια Μακεδονίας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ισακίδη Κωνσταντίνο. Κύριε Ισακίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Κλάγκα, με έχεις τη τιμή για την πρόσκληση. Έναν μέγιστο χαιρετισμό σε όλους τους τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαστε εδώ για να δώσουμε την πραγματική αληθινή πληροφόρηση με αποδείξεις. Φίλες και φίλοι, σήμερα κάλεσα εδώ τον κύριο Ισακίδη για να κάνουμε μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει, όπως θα είδατε ενδεχομένως και το θέμα, με την αντισυνταγματικότητα και με τους παράνομους νόμους που ψηφίζονται τα τελευταία χρόνια για τον Έλληνα πολίτη. Είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε εδώ σαν εκπομπή να το αναδείξουμε, γιατί έχουμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια μαζί με τα χρόνια της πανδημίας που έρχονται τα μέτρα το ένα πίσω από το άλλο και ο Έλληνας πλέον ζει στεχαμένα, δεν μπορεί να καταλάβει τι του γίνεται. Αμέσως μετά από μία μνημονιακή περίοδο μεγάλη με το ζωνάρι να το σφίγγεις, έχουμε τώρα μία περίοδο με τα μέτρα της πανδημίας και επίσης έχουμε νόμους που ψηφίζονται μέσα στη Βουλή από την κυβέρνηση, νόμους οι οποίοι ευτελίζουν εντελώς την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Δεν υπήρχε καταλληλότερος από τον κύριο Ισακίδη, γι' αυτό σας κάλεσα κύριε Ισακίδη. Συμφωνείτε με την αίσθηση που έχω εγώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νόμοι οι οποίοι λειτουργούν σαν ταφόπλακα για τον Έλληνα πολίτη? Είναι δεδομένο αυτό που λέτε, προσυπογράφω σε όλα αυτά που είπατε σαν εισαγωγή για τη διαδικασία του τι θα πούμε και σε τι θα αναφερθούμε σήμερα. Είναι δεδομένο όμως ότι θέλω να δούμε κύριε Κλάγκα κάποια πράγματα που είναι στην διαδικασία του συντάγματος της Ελλάδος που αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 25 Δεκεμβρίου του 2019. Mm-hmm. Και λέει εκεί μέσα για το πώς επιβάλλονται οι νόμοι. Θα αναφερθώ στο άρθρο 1, στο άρθρο 2 του συντάγματος, στο οποίο λέει ότι η βασική διαδικασία της κοινοβουλευτικού πολιτεύματός μας, η προεδρευμένη δημοκρατία, είναι σε διαδικασία και ξεκινάει από τον ίδιο τον λαό και είναι σε διαδικασία να υπερασπίσει τα συμφέροντα του ανθρώπου σε μια διαδικασία σεβασμού του πολίτη που είναι πάνω σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Όχι. Τα πρώτα δύο άρθρα του συντάγματος μιλάνε για αυτό το πράγμα. Όμως είδαμε πριν από κάποιες χρόνια που ξεκίνησαν όλα στην ουσία, είναι στην ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί αυτός είναι αρχαίοι. Τι είναι ως Προέδρου? Του πολιτεύματός μας, του Κάρλου Παπούλια. Α, μιλάμε για το 2005. Το 2005 και έχω ένα βίντεο, άμα μαζί με το τεχνικό επιτελείο μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε το τι μας λέει, είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, μπορούμε να δούμε το βίντεο. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τι είδαμε εδώ κύριε Ισακίδη? Γιατί αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Την ορκομοσία αυτή την είδαν όλοι οι Έλληνες. Πόσοι συνειδητοποίησαν τι υπόθηκε σε αυτή την ορκομοσία? Τελείωσε το βιντεάκι μας ότι τα χειρότερα έρχονται. Δεν περάσανε 5 χρόνια και επιβλήθηκαν
τα μνημόνια. Δεν έγινε έτσι μαγικά, υπήρχε ένα σχέδιο. Υπήρχε μία διαδικασία στην οποία μας λέγανε σαν να ήταν το μαντίο των Δελφών και μας φέρνανε το τι θα γίνει επαύριο. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές. Μιλάτε για αυτά που εκφώνησε η κυρία Μπενάκη. Εγώ μιλάω για το Σύνταγμα της Ελλάδος που αναθεωρήθηκε το 2019. Ναι, το είπε αυτό στο βίντεο, το ακούσαμε. Ναι. Το είπε αυτό η κυρία Μπενάκη και το άκουγε ο κύριος Παπούλιας. Μετά το 2005, κύριε Κλάγκα, που είχαμε το 2019 και μπορούσαν να διορθώσουν όλα αυτά που υπόθηκαν εκεί και επιβλήθηκαν από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναφερθούν και στο Σύνταγμα. Να αλλάξει το πολίτευμα. Όπως λένε ότι είναι προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μα ο ίδιος ο πρόεδρος δεν κάνει τίποτα άλλο από τα να εκλέγεται από τους βουλευτές, από τους παράνομους βουλευτές, από αυτούς που δεν έχει γίνει σύσταση της Βουλής σε σώμα. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ΦΕΚ σύσταση της Βουλής σε σώμα και δεν υπάρχει ΦΕΚ που να λέει ότι αυτοί οι κύριοι, οι βουλευτές και οι 300 μέσα στη Βουλή, όχι μόνο οι κυβερνώντας, όλοι κύριε Κλάγκα, πληρώνονται και δεν έχουν συσταθεί για την νομιμότητά τους στο να πληρώνονται. Και υπάρχει και ένας άλλος νόμος, ο 3845, ΦΕΚ νούμερο 65 στις 6/5 του 2010. Έρχονται οι νόμοι για να ενημερωθούν οι βουλευτές και όχι να τους κυρώσουν. Από το 2010 δεν υπάρχουν νόμοι που τους ψηφίζουν οι βουλευτές, αλλά τους επιβάλλουν οι δανειστές μας. Οι δανειστές μας που εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα και τους παραδώσαμε εθνική κυριαρχία με το πρώτο μνημόνιο και είμαστε σε αγγλικό δίκαιο από τότε για όλη την περιουσία του λαού ιδιωτική και δημόσια. Αυτό ψηφίσανε με το πρώτο μνημόνιο κύριε Κλάγκα και είμαστε σε διαδικασία να δούμε αν πραγματικά ψηφίζουν αυτοί ή αν μας το επιβάλλουν οι δανειστές μας χωρίς να έχουμε ελέγξει το ίδιο το δάνειο και αν πραγματικά χρωστάμε και πόσα χρωστάμε. Στην ουσία κύριε Σακίδη και πολύ σωστά μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα, στην ουσία η κυρία Μπενάκη εκφώνησε αλλαγές που θα έρθουν που στην ουσία υπήρχαν μέσα στα μνημόνια και όλο αυτό που ζήσαμε, όλο αυτό που ζούμε ακόμη, το ότι ακόμη και η ίδια η Βουλή ψηφίζει νόμους, μάλλον σφραγίζει και κυρώνει νόμους οι οποίοι μας έρχονται από άλλα κέντρα εξουσίας, ήδη 5 χρόνια πριν τα ήξερε η κυρία Μπενάγκη και τα είπε ότι τα είχε προλογίσει δηλαδή στον κύριο Παπούλια όταν τον όρκιζε ότι αυτά είναι που έρχονται. Έτσι. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι όλα γίνονται βάσει ενός σχεδίου και η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα προτεκτοράτο άλλων κέντρων εξουσίας και ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζοντας ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, και δεν αναφέρομαι στην τωρινή, στην προηγούμενη ή σε αυτή που θα έρθει, κάθε κυβέρνηση που προκύπτει μέσα από αυτό το κοινοβούλιο νομίζουμε ότι θέλει το καλό μας. Όμως υπάρχουν νόμοι που ψηφίζονται καθημερινά οι οποίοι δεν τηρούν το Σύνταγμα. Εδώ θέλω λιγάκι να αναπτύξουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πολύ ωραία μου δίνετε με την ερώτησή σας ξανά την πάσα πίσω σε μια διαδικασία πινκ-πονκ, ρωτάτε, απαντάω, ξαναρωτάω και εγώ κατά κάποιο τρόπο όλους τους τηλεθεατές, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όλους τους πολίτες αυτής της χώρας σε μια διαδικασία ότι μας περιόρισαν τις ελευθερίες, έτσι δεν είναι, μας επέβαλαν μνημόνια, έτσι δεν είναι, μας κατέστρεψαν την οικονομία, κατέστρεψαν την επιχειρηματικότητα. Είναι επικίνδυνο να είσαι επιχειρηματία σήμερα άμα δεν είσαι πίσω από τα λεγόμενα καθεστωτικά παιδιά, τους κατευθυνόμενους του να αποδίδεται όλος ο τζίρος της χώρας μας, του δικού μας κόσμου κυρία Κλάγκα, στη διαδικασία του να κερδίζουν οι λίγοι και εμείς να είμαστε αυτοί που θα αποπληρώνουμε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανισότητας φορολογικής. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν κέντρα
που είναι εδώ στην Ελλάδα αφορολόγητα. Δεν πληρώνουν ούτε μία δραχμή φόρο έναντι των όσων κερδίζουν και εισπράττουν. Εμείς γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτήν την διαδικασία είναι αυτοί οι νόμοι που στην ουσία φέρνουν σε διαχωρισμό τους πολίτες πάνω στην ίδια την χώρα, φέρνουν φορολογικές ανισότητες πάνω σε αυτήν την χώρα. Μετά το πρώτο άρθρο και το δεύτερο μπορούμε κάλλιστα να πάμε στο άρθρο 78 στην φορολογική πολιτική της χώρας βάσει συντάγματος και εκεί θα δούμε τις διαδικασίες του τι πραγματικά επιβάλλονται, από ποιους επιβάλλονται. Ήρθε μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που επιβάλλει νόμους που δεν προλαβαίνει να ανοίγει παράθυρα για τους δικούς της, αλλά και να περιορίζει και να φορολογεί με διαδικασίες ακατάπαυστες τους Έλληνες πολίτες, μην έχοντας αφορολόγητο όριο, μην βλέποντας το ποιες είναι οι δυνάμεις για να επιβιώσουν πάνω σε αυτήν την χώρα, και το μόνο που κάνει είναι να θέλει να εισπράττει χωρίς να μπορεί ο Έλληνας πολίτης, αλλά και αφού εισπράξει να μην του ανταποδίδει την όλη διαδικασία, γιατί βάσει συντάγματος αυτά που μαζεύει πρέπει να τα αναποθέτει για την απόδοση δικαίου στους Έλληνες πολίτες. Και δεν ξέρει ο Έλληνας ο πολίτης τι είναι αυτό που μαζεύει στην ουσία η ΑΔΕ. Αυτό αληθεύει είναι, κύριε Ισακή, διότι ούτε η ίδια κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο στην ΑΔΕ. Όχι μόνο στην ΑΔΕ, αλλά και μετά την διαδικασία του ότι τι μαζεύουν, πού πάνε, πώς πάνε και πόσο συνολική είναι η αποπληρωμή ενός ανέλεγχτου χρέους, όπως είπα πριν από λίγο, που στην ουσία μας έχει περιορίσει με τα μνημόνια την αποπληρωμή. Και το πιο βασικό, κύριε Κλάγκα, μπήκαμε στα μνημόνια με 120% ποσοστό έναντι του ΑΕΠ και βγήκαμε από τα μνημόνια, όπως θέλουν να λένε, ποτέ δεν βγήκαμε. Το 18 το είπε ο... Το είπανε για να το είπανε ο πρώην πρωθυπουργός. Πολύ ωραία, το είπανε, το λέει και ο τωρινός πρωθυπουργός, ότι έχουν βγει από τα μνημόνια, αλλά προχθές ξαναδανειστήκαμε 32 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη. Έτσι, το πιο βασικό είναι ότι υπάρχουν ΦΕΚ του προϋπολογισμού που μιλάει για τεράστια ποσά που είναι εκεί και λιμνάζουν, κύριε Κλάγκα, και δεν χρησιμοποιούνται. Αφού έχουμε ήδη 700 δις, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να δανειστούμε άλλα 32 τεράστια ποσά για το αναπτυξιακό σκοπό της πατρίδας μας, ίσως και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πού αναφερθήκατε, κύριε Ισακίδη, 700 δις είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που αυτοί οι κύριοι υπογράφουν μέσα στη Βουλή, και οι 300, οι οποίοι μόνο πληρώνονται, όπως είπα, και είναι παράνομοι, γιατί δεν έχουν σύσταση της Βουλής, και όποιος δεν έχει σύσταση της Βουλής και ΦΕΚ μπορεί, για μπορεί ο Έλληνας ο πολίτης να το δει αυτό που λέτε, το 750 δις. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός του 2022 και υπάρχουν 700 δις επικυρωμένους, έτσι, και μπορούμε να πούμε γιατί παίρνουμε άλλα 32 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να τα κάνουμε τι, αφού ήδη τα 600 δις του Αρτέμις ώρα δεν τα χρησιμοποιούμε, έχουμε άλλα 100 δις που έχουμε δανειστεί, θα δανειστούμε και άλλα 32 δις, και η διαδικασία του να είναι ο λαός δούλος, υπήκος, υπάκος στην αποπληρωμή ενός ανέλεγκτου χρέους και τεραστίων ποσών που λιμνάζουν εκεί, που δεν χρησιμοποιούνται για να του ανταποδοθεί όλη αυτή η φορολογική λέλαπα. Έχω ακούσει και κατά το παρελθόν και τα τελευταία χρόνια και μέσα από βουλευτικά αξιώματα, ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει την δυνατότητα να ξέρει τι εισπράττει η ΑΔΕ. Είναι κάτι το οποίο το ξέρει μόνο η ΑΔΕ. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών δεν γνωρίζει τι λεφτά εισπράττονται συνέχεια στη χώρα μας και πού πάνε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα, πώς ολοκληρώνεται
ο προϋπολογισμός στο τέλος του χρόνου, όταν δεν ξέρεις τι έσοδα έχεις, τι έσοδα έχεις κάνει. Αυτό είναι μια απορία που την έχω αρκετό καιρό, κύριε Ισαγγίδη. Ήθελα να σας την καταθέσω, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να δώσετε μια τέτοια απάντηση, αλλά εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όταν το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ενημερώνεται από την ΑΔΕ για το τι εισπράττονται, πόσα εισπράττονται, πού πάνε και τι ποσά είναι αυτά, πώς προχωράς σε έναν προϋπολογισμό μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο? Μήπως υπάρχει τελικά ένα θέατρο στα μάτια του Έλληνα? Αυτό υφίσταται 200 χρόνια τώρα. Όπως ακριβώς σας το λέω, κύριε Κλάνκα, δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος τι δανειστήκαμε το 1821, τι αποπληρώνουμε και τι ήρθε ανταποδοτικά στο έθνος. Εμείς πληρώναμε τα όπλα των αντιπάλων μας. Ο δικός μας πλούτος ήταν αυτός που αποπλήρωνε συνεχώς για όποια διαδικασία επέκτασης των ελληνικών συνόρων. Μέχρι εκεί που φτάσαμε. Μέχρι εκεί που φτάσαμε έξω από την Άγκυρα. Όλα αυτά είναι εκπομπές που μπορούμε να προσδώσουμε τον δανεισμό της χώρας μας με έναν τεράστιο έλεγχο, και αυτό που πραγματικά δεν έκανε καμία κυβέρνηση από την ημέρα που ήρθε ο Όθωνας και έβγαλε σαν σύνταγμα την υπακοή σε αυτό, ελέου Θεού, σαν βασιλεύς, στην οποία έπαιρνε την κυριαρχία από τους Έλληνες πολίτες και τους έκανε υπάκοους στο σύνταγμα, στο βασιλιά και στην αποπληρωμή του χρέους. Ελέγχθηκε ποτέ? Είδαμε τι αποπληρώνουμε? Είναι πολύ σημαντικό, λέμε στην Ελλήνων Συνέλευση ότι οι πρώτες 10 μέρες θα είναι μια διαδικασία ενός τεράστιου ελέγχου. Ήδη έχουμε τα θεμέλια της διαδικασίας του ελέγχου, κάτι που δεν έγινε 200 χρόνια τώρα, γιατί αυτή θα είναι η απαρχή της ελευθερίας της πατρίδας μας, κύριε Κλάνκα, γιατί έναντι αυτού του χρέους είμαστε δούλοι, υπήκοοι, υπάκοοι, ακόμα και τώρα, άρα δεν είμαστε ελεύθεροι. Άρα πρέπει να συζητήσουμε, να μπούμε στη διαδικασία, να ενημερώσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι μόνο με την διαδικασία του ελέγχου και της αποπληρωμής, πραγματικής αποπληρωμής του τι χρωστάμε, του τι μαζεύουμε και αποπληρώνουμε, πώς αποπληρώνουμε και πώς από ποσοστό του ΑΕΠ έναντι του χρέους μας, εμείς ενώ το χρέος μας μεγαλώνει μπορούμε και συνεχίζουμε αυτήν την διαδικασία που να δανειζόμαστε και να μην ξέρουμε πού πηγαίνουν, όπως είπατε. Κύριε Σακίδη, είπατε προηγουμένως ότι η Βουλή η οποία συστήνεται κάθε εκλογική διαδικασία δεν κυρώνεται. Δεν έχουμε κύρωση της Βουλής σε σώμα. Άρα όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται όλη αυτή την περίοδο και όλα αυτά τα χρόνια που συμβαίνει αυτό δεν έχουν εγκυρότητα. Σε περίπτωση που η Ελλήνων Συνέλευση πάρει την εντολή να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, όλοι αυτοί οι νόμοι τι μέλη γενέστε? Ήδη από μόνοι τους, κύριε Κλάνκα, καταλάβανε ότι η επιβολή των μνημονίων όχι μόνο ήταν παράνομη, δεν απέδωσε και τίποτα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, πάρα πολύ σημαντικό κιόλας θα έλεγα, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο με δημοκρατικές διαδικασίες, ξεχνώντας κόμματα, χρώματα, δόγματα, ενωμένοι οι Έλληνες να δούμε και να πάρουμε ανταποδοτικά αυτό που μας αξίζει. Τι μπορεί να βγει σε μια διαδικασία της αντισυνταγματικότητας, όπως είπαμε σε όλη μας την εκπομπή, όταν εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι και δεν γνωρίζουμε, αφού έχουμε κάνει έλεγχο, το τι πραγματικά γινότανε πίσω από την πλάτη μας, πίσω από την κουρτίνα. Αυτοί που διαχειρίστηκαν τη χώρα μας και παράνομοι ήτανε και ακολουθούσαν πάντα ξένα συμφέροντα. Η Ελλάς μπορεί να μεγαλουργήσει. Η Ελλάς είναι δημιουργικός λαός και της και αποδίδει και ανταποδίδει έναντι του φόρου που δεν ξέρουμε πού πάνε
τεράστια μεγέθη, τα οποία πάντα αποκρύβονται, κύριε Κλάντα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι εμείς, με τους πραγματικά άξιους Έλληνες, εκλεγμένους με διαδικασίες δημοκρατικές, πρέπει να πάρουμε, όπως είπατε, τα ηνία της χώρας στα χέρια μας, και το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι τον έλεγχο, γιατί από εκείνη τη διαδικασία θα βγουν πάρα πολλά πράγματα, το τι δώσαμε, το τι δανειστήκαμε μάλλον πρώτα, το τι δώσαμε, τι εξοφλήσαμε και το τι πραγματικά έχουμε και αν έχουμε να εξοφλήσουμε, και το πιο σημαντικό, αυτό που υπογράφουν αυτοί οι 300 μέσα στη Βουλή εδώ και 10 χρόνια. Τους προϋπολογισμούς που έχουν και λιμνάζουν 600 δις, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν για την αποπληρωμή, την όποια αποπληρωμή. Και προχωράνε και σε νέους δανεισμούς. Και προχωράνε σε νέους δανεισμούς για να έχουν όλη τη χώρα σε μια διαδικασία δεσμευτική έναντι της αποπληρωμής, κάτι που μπορεί να μην το πήραμε κιόλας. Μάλιστα. Ας μας φέρουν ένα ομόλογο το οποίο το χρωστάμε. Όπως ακριβώς το λέω. Ας έρθει η ώρα της διαδικασίας της αποπληρωμής. Να το δούμε. Πού πάνε όλα τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε ευρώ που κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος κερδίζει. Και δεν είναι της Ελλάδος, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, κύριε Κλάγκα. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή που μπορούμε να κάνουμε όποτε θέλετε μαζί, για να δούμε πού πραγματικά και τι κερδίζει μια ιδιωτική εταιρεία που είναι η κεφαλή όλων των τραπεζών. Είναι η κεφαλή του τραπεζικού καθεστώτος, που στην ουσία μας έχει δούλους σε όλο αυτό που λέγεται μέσω της ΑΔΕ, να μαζεύουν, να μην μας λένε τίποτα και να μην μας ανταποδίδουν στην όλη διαδικασία, στον λαό και στους πολίτες της χώρας αυτής. Κύριε Σακίδη, όποιος και να παρακολουθήσει την εκπομπή αυτή σήμερα, όποιος την παρακολουθεί, σίγουρα θα του σηκωθεί η τρίχα από αυτά που ακούγονται όσον αφορά το θέατρο που παίζεται στις πλάτες του Έλληνα τόσα χρόνια, και ειδικά τα μνημονιακά χρόνια, και τους στημένους δανεισμούς που έχουμε, τη στιγμή που υπάρχουν τέτοια τεράστια ποσά πλέον που φαίνονται και στον προϋπολογισμό, και μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να πληκτρολογήσει την κύρωση του προϋπολογισμού και να μπει μέσα να δει αυτά τα νούμερα που αναφέρατε. Έτσι όπως τοποθετηθήκατε, παρουσιάζεται το θέμα πλέον ότι είναι μονόδρομος το να αναλάβει ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης την διακυβέρνηση αυτού του τόπου, για να πάμε πλέον σε μία μεταρρύθμιση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όπως είπατε, για τον Έλληνα πολίτη. Εμείς εδώ σαν εκπομπή θα σας δίνουμε πάντα το βήμα να έρχεστε, να προχωράμε σε αυτές τις αποκαλύψεις, και για να μπορεί ο Έλληνας ο πολίτης να διαμορφώνει άποψη για το τι ζούμε στη χώρα μας και για το τι μέλη γενέστε με την Ελλήνων Συνέλευση, η οποία είναι έτοιμη αύριο κιόλας να αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης αυτού του τόπου, με τόσα τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει ήδη έτοιμα και εγκυροποιημένα για να ξεκινήσει από αύριο κιόλας η μεταρρύθμιση. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και κάναμε αυτή την πολύ ωραία κουβεντούλα. Να χαιρετήσουμε τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν και παρακολουθήσαν και τον κύριο Ισακίδη. Έχω καιρό να τον κάνω συνέντευξη. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας και αποκαλυπτικής συνέντευξης για τους παράνομους νόμους και την αντισυνταγματικότητα που υπάρχει στη χώρα μας. Από μένα και τον κύριο Ισακίδη, να έχετε μια καλή συνέχεια. Γεια σας.